Παύλο. Ξύπνησες? Ρε αγόρι μου πάλι. Πόσες ώρες? Πόσο ακόμα? Δεν είναι ζωή αυτό. Η ζωή είναι εδώ, Παύλο. Όχι εκεί μέσα. Εδώ! Άσε με, μαναπρονιάτικα. Κάτι κοιτούσε στον υπολογιστή. Άρχισε το κήρυγμα με το καλημέρα. Όχι ρε Παύλο, όχι, αλλά μπαίνω μέσα και σε βλέπω στον υπολογιστή και με τα μάτια μαύρα από το ξενύχτη και θέλεις να υποθέσω τι ακριβώς δηλαδή. Ρε μάνα, άσε απ' τα κάτω και φύγε. Φύγε τώρα! Παιδί μου, άκουσε με, σε παρακαλώ. Έχεις πρόβλημα. Αυτό είναι εθισμός. Δεν μπορώ να σε αφήσω να το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Δεν μπορώ να μην κάνω κάτι να σε προστατεύσω. Μπορείς! Μπορείς να μην μου μιλάς, μπορείς να μην μπαίνεις εδώ μέσα, μπορείς να μην ανακυκλώσεις τα ίδια, μπορείς γάμο την τρέλα μου, μπορείς! I will find a friend. I will find a friend. I will find a friend. Maybe I'll find a friend. Bye. Τι έγινε? Καλά. Πάμε, πάμε. Επίτηδες το κάνεις! Νομίζεις ότι βοηθάς! Δεν βοηθάς! Ηρέμησε, αγόρι μου! Ήρεμος το κολόσπιτο! Παύλο, πού πας! Πού πας! Α, να σου πω. Το καινούριο site, το friendshop.com, το HB. Κάτι εγώ άκουσα, ρε φίλε, αλλά δεν πρόλαβα να πω. Τι λέει. Μαλάκα γαμάει. Μπορείς να αγοράσεις φίλο. Επιλέγεις ή πως θα είναι, έχει πολλά στυλ. Δεν υπάρχει, έτσι μπροστά. Μπορείς να τον αγοράσεις με δάνειο και να το ξεπληρώσεις από τις δόσεις 18-36 ώρες θες εσύ. Σου λέω δεν υπάρχει. Θέλω φίλο τώρα. Εντάξει, δεν γίνεται ρε εσύ. Γίνεται φιλαράκι, γίνεται. Και άμα είσαι ενήλικος, μπορείς να γίνεις και εσύ φίλος προσπόληση. Τι, αποκλείεται. Δεν αποκλείεται καθόλου. Περνάς από συνέντευξη, σου φτιάχνουν προφίλ και άμα σε αγοράσουν πληρώνεσαι. Δεν το πιστεύω, μαλακά. Εντάξει, με την καμία. Πάμε μέσα να σου δείξω το site. Εγώ, άμα περάσω πανελλήνιες, από όσους γονείς μου πάρουν ένα. Εγώ, σκατά. Τον πατέρα μου τον απολύσανε, τη μάνα μου την πληρώνουν όποτε έχουν, γάμισε τα. Θα σου δανείσω το δικό μου. Ω πάρε μαλακά. Σε 2 εβδομάδες κλείνουν τα 18. Θα κάνω προφίλ στο Friendshop και μαλάκα θα βγάλω λεφτά. Πάμε, πάμε μέσα να το δούμε. Πάμε. Ο κύριος Ιωσηφίδης. Δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή. Η σύζυγός του είμαι. Θέλετε να πείτε σε μένα. Ο κύριος Παύλος Ιωσηφίδης. Ναι. Περί τίνος πρόκειται, παρακαλώ. Ο ίδιος. Θα πρέπει να σας επιδώσω αυτό. Γνωρίζετε ότι δεν έχετε ανταποκριθεί εμπρόθεσμα στην καταβολή των δόσεων του δανείου που έχετε στο όνομά σας. Λόγω υπερημερίας λοιπόν ως προς την απόδοση, λυπάμαι, αλλά θα πρέπει να προχωρήσω για λογαριασμό του δανειστή σας σε κατάσχεση. Bye.